Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Εύχομαι καλή εκκλησιαστική χρονιά και υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Την ίδια ώρα έχουμε πυρετώδες τις προετοιμασίες στη Μητρόπολη Φιλίππων, καθώς σε Θάσο και Καβάλα θα καταφθάσουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος. Πραγματικά το ερώτημα είναι εύλογο, γιατί να προσκαλέσουν τον κ. Επιφάνιο στην Ελλάδα, στη Θάσο και στην Καβάλα για την σύναξη των ενθάσω Αγίων, που πραγματικά θα γίνει φέτος μεγαλοπρεπός και κάτι που προκαλεί πολλές αντιδράσεις στους τοπικούς αλλά και ευρύτερα παράγοντες, τόσο εκκλησιαστικούς, Μητροπόλης, όσο και αγιορείτες πατέρες. Μάλιστα προχθές δόθηκε σε δημοσιότητα μία επιστολή αγιορητών πατέρων με αρκετές υπογραφές που αντιδρούν στην έλευση αυτή, καθώς θεωρούν αντικανονικό τον Επιφάνιο και δεν τον αναγνωρίζουν ως προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, της Ουκρανικής Εκκλησίας. Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο βεβαίως η Ελλαδική Εκκλησία το αναγνώρισε, όπως και κάποια πατριαρχία. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά η έλευση του Επιφανίου στην Ελλάδα και μάλιστα παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη προκαλεί, λένε πολλοί, και δεν έπρεπε να προχωρήσει το φανάρι σε αυτή την κίνηση, καθώς είναι ένας πανηγυρικός εορτασμός των ενθάσω Αγίων, μια μεγάλη γιορτή για τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα να πούμε, και την ίδια ώρα έχουμε μια αδιάκριτη κίνηση από το φανάρι που δεν θα έπρεπε να έχουμε, όπως λένε πολλοί συνομιλητές μου, και πραγματικά δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Βέβαια στα δίπτυχα της Ελλαδικής Εκκλησίας, στα δίπτυχα έχει προσθεθεί ο Επιφάνιος ως επικεφαλής της Ουκρανικής Εκκλησίας, αλλά το θέμα είναι και ο λαός αλλά και οι πολλοί Μητροπολίτες που αντιδρούν και πολλοί αγιορείτες, όπως είπα. Πραγματικά θέλουμε να ρωτήσουμε πώς πήρε το φανάρι αυτή την απόφαση να καλέσει τον Επιφάνιο σε αυτήν την ιστορική γιορτή για τους ενθάσω Αγίων. Και είναι εύλογο τα ερωτηματικά πολλών που αντιδρούν και λένε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αυτό το θέμα και δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε τη συνέχεια, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.